Ήτανε παιδιά πολύ αγχωμένοι, δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν βλέπει ο κύριος Πουρουβλίτης. Και η άλλη δώσε το χέρι να το χαιρετήσει. Πού να δει. Αλλά δώσε το χέρι πήγε. Εντάξει, να σου πω κάτι, μπορείς... Εντάξει, βρε Γιώργο, μπορεί να δείξει. Κοίταξε λίγο. Όχι, μπορεί να παιδί μου. Δεν την κατηγόρησα. Δεν μπορεί. Αστείο είναι αυτό, ω αστείο τώρα. Εντάξει, να του πιάσει όμω το χέρι. Γεια σα, εσύ. Μπορεί να πιάσει. Μακριά, δεν μπορούσε. Τέλο πάντων, εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε ένα σοβαρό θέμα, νομίζω εγώ. Γιατί είναι και καλό παιδί. Ποιο. Αναφέρομαι στον αδερφό Τσελένη Μενεγάκη. Το Δωρή Μισόκαλο. Ο αδερφό Τσελένη Μενεγάκη. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό ο καταρχά του Δωρή έχει σχέση με μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα τη Χαριτίνη. Έχουμε φωτογραφίε, αν θέλετε να τη δούμε. Λοιπόν. Ωστόσο, πριν από λίγες μέρες, ανέβασε ένα κείμενο στο Facebook. Σεξ είναι αυτή, πολύ. Πολύ. Και εγώ να ρωτήσω κάτι. Χρειάζεται την Ελένη λίγο, να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, τώρα συγγνώμη σε διακόπτω και μπορώ να σου γιώσω το θέμα. Εμένα τι με αφορά τι κάνει ο αδερφός σου Μενεγάκη. Εμένα με αφορά αυτά που γράφει. Να σου πω ότι η Μενεγάκη κάνει, έχει μια επιλογή. Όπως έχουμε και εμείς. Και εκτιθέμεθα. Δηλαδή, είμαστε πρόσωπα που σε αυτή τη φάση τη ζωή μας κάνουμε κάτι μπροστά από τις κάμερες. Άρα λοιπόν δικαιολογημένα, δικαιολόγητα, ο κόσμος μπορεί να μας λέει καλά, κακά να μας κρίνει. Εξαρτάται τι έγινε, βρε Γιώργο, δεν άκουσες. Φέι μου, αδερφός με νεγάκι, και τον ίδιο άνθρωπο. Συγγνώμη, κάτσε δηλαδή. Γιατί δεν είναι θέμα. Έναν άνθρωπο που δεν είναι μπροστά στις κάμερες. Γιατί μπορεί να γράφει κάτι για την Ελένη Μενεγάκη. Γράφει για την Ελένη Μενεγάκη. Για ποια γράφει. Για τις γυναίκες. Τι με ενδιαφέρει, εμένα τι γράφει. Εμένα με ενδιαφέρει αυτά που γράφει. Μα ο άνθρωπος μπορεί να μην θέλει να το δημοσιοποιήσουμε. Αυτό εννοώ εγώ. Μα το βάλει στο Facebook, πρέσβη Γιώργο, δεν το θέλει. Μα και άλλοι ανώνυμοι βάζουν. Συγγνώμη, αλλά και άλλοι άνθρωποι που δεν αναγνωρίζουμε τέλο πάντων. Όταν καλεί καλεσμένου, έχω δει πολλέ φορέ, μιλάνε τα αδέρφια. Ωραία, να αρχίσουμε λοιπόν να καλούμε τώρα αύριο να καλέσει τον Ζακλή. Τον αδερφό του Μαραντίνη. Τον πατζανάκι του Μαραντίνη. Τον ξάδερφο του Φιλιππίδη. Αν έχει κάποιο ενδιαφέρον. Μα τι ενδιαφέρον. Αλλά γιατί πρώτα τι έγραψε και μετά είναι σε κάτι. Παιδιά, εγώ θεωρώ ότι είναι άκυρο αυτό που κάνει ο αδερφό του Μενεγάκη. Είναι αρνητικό. Είναι άκυρο αυτό που κάνει ο αδερφό του Μενεγάκη. Να μην συνεχίσουμε. Εγώ δεν μπορώ με αρνητικό κλίμα. Επειδή ο Γιώργο είναι λάθο. Αλλά όχι. Μα δεν άκουσε τίποτα. Όχι, ξέρει τι. Αρνείται να ακούσει καν. Δεν γουστάει. Να ακούσει τώρα. Να ακούσει τώρα. Κάνουμε κακό στον άνθρωπο γιατί δεν θέλει να εκδιάσει. Μη σαγώνεστε, η Φέιθ αρχίζει να πει πάλι αγόρι μου με αυτά που λέτε. Έλα τώρα, ξεκινά. Θέλετε να σα διαβάσω τι γράφει. Εγώ όχι. Εσείς αποφασίζετε, εγώ είμαι υπάλληλο. Εγώ θέλω. Έλα και εγώ θέλω, έλα. Ωραία, έλα. Όλοι θέλουμε. Ευχαριστώ, παιδιά, για την κατανόηση. Ευχαριστώ πραγματικά. Ω, είναι και μεγάλο κείμενο. Άστο, άστο. Δεν πειράζει. Πώ πέθανε. Γράφει λοιπόν. Κάποιο τον έχει πληγώσει. Μία αληθινή γυναίκα είναι αυτή που δεν θα προσπαθήσει με επιμονή να μιμηθεί τις υπόλοιπες και την τάση της εποχής. Κωνσταντίνος Καβάφης. Που δεν θα ανεβάσει 1300 φωτός με trendy φίλους που τάχα περνάει wow, αλλά θα περάσει wow καλά για την πάρτι της. Η Ελένη ανεβάζει φωτογραφίες από τάχλα. Ναι, τύπου wow. Γιατί το καλοκαίρι είχε ανεβάσει μια στην παραλία με το beach party με 15 φίλους. Τι εντάξει, βρε Μάρκο, πάλι δεν είναι. Η φύση της δουλειάς της την κάνει ξεχωριστή. Η φύση της δουλειάς της την βάζει σε μια άλλη κατηγορία. Συνεχίζω. Σχετικά με τα όλα τα social παιδιά, media. Παιδιά, συνέχεια δεν βάζει φωτογραφίες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αληθινή γυναίκα είναι αυτή που δεν προσκυνάει μπροστά σε ένα πορτοφόλι, αλλά λιώνει σε δύο χέρια αντρικά. Cute. Πάλι δεν καταλαβαίνει. Όχι, εγώ καταλαβαίνω. Προφανώς τον έχει κάποια κερατώσει και βγαίνει και λέει αυτά που λέει. Το καταλαβαίνω, δεν είμαι πλάκα. Προφανώς το καταλαβαίνω, δεν είμαι ηλίθιος, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί ο αδερφός της Ελένης Μενεγάκη πρέπει να είναι θέμα. Γιατί δεν είναι θέμα, όλα είναι θέματα. Αν είναι πληγωμένος. Συγγνώμη. Τι να παίξουμε δηλαδή επιστημονικά. Ωραία, παιδιά, τότε να το κάνουμε χρυσό, όπως το λένε, να έρχεται το κάθε επικραμμένο να μας λέει τον πόνο. Α, συγγνώμη, να σου κάνω ερώτηση λίγο. Και αν πει την αλήθεια. Μα δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, δεν είναι αλήθεια. Θα τον ήθελε καλεσμένο ή όχι. Τον αδερφό τη. Όχι. Καλά, οκ. Τι είναι δηλαδή, είναι αδερφό τη. Δεν τον ήθελε. Δεν τον ήθελε. Το Ματέο θα τον ήθελε. Το Ματέο θα ήθελε πολύ. Και ο Ματέο τι είναι δηλαδή, δεν κατάλαβα το Ματέο. Όχι, τι είναι. Ο Ματέο θα τον ήθελε πάρα πολύ καλά. Με την έννοια που λε τι είναι. Είναι μια χαρά άνθρωπο. Το άλλο είναι ο αδερφός Μενεγάκη. Ο αδερφός δεν ξέρει καλύτερα από τον σύντροφο. Ο Ματέο βγαίνει μαζί της, βγάζουν φωτογραφίες, πάνε διακοπές. Και γιατί δεν βγαίνει μαζί της. Γιατί δεν βγαίνει μαζί της. Γιατί δεν έχουμε κάνει 3 χρόνια, δεν έχει να κάνω. Δηλαδή δεν τον θες το. Μπορώ να σου δει ο Μάκης, αν δεν έχει τη Ελένη. Γι' αυτή μας έχει καλέσει και δεν πάμε και εμείς. Τέλεια, μπράβο. Ας κάνει κάποιος στην αρχή, ρε παιδιά. Εγώ την κάλεσα πρώτος στη συμμαθητρία. Για το καλό. Α, έβαλε τώρα το συμμαθήτρια μπροστά. Το κάνει λίγο πιο ξέρει. Τη συμμαθήτρια. Τι βρε στο ξενοδοχείο. Τώρα τι συζητάμε. Τώρα. Τίποτα. Να αλλάξουμε θέμα. Όχι, γιώσει το θέμα, δεν βγαίνει θέμα. Κάντε ριγιούνιο με κοινέ κάμερε. Έλα, προφανώ.